Το όνομά σου. Με λένε Δημήτρη. Άντζελα. Δημήτρης λέγομαι. Το όνομά σου. Μπασκίμης. Μπασκίμ. Ωραία. Βαλντίνα. Ελισό. Νόνι. Φιλαρέτη. Χριστόφορος. Κύρος. Σωστά. Δημήτρη, τι τάξη πας. Δευτέρα ηλικίου φέτος. Άντζελα, τι τάξη πας. Πάω πρώτη ηλικίου τώρα. Πρώτη ηλικίου. Είστε καθηγήτρια. Τι μάθημα κάνετε. Θρησκευτικά κάνω. Ναι, οικονομολόγος είμαι. Κάνω διάφορα μαθήματα. Μεταξύ των οποίων και το ΑΟΘ που είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο. Τι τάξη πας. Τώρα πρώτη ηλικίου. Πρώτη ηλικίου. Πάμε έκτη. Τι τάξη πάτε, κορίτσια. Τρίτη. Δευτέρα ηλικίου. Κατάλαβα. Τι τάξη πάτε. Τρίτη ηλικίου. Τρίτη. Κάνατε μάθημα πέρυσι και πρόπερσι μέσω WebEx. Ναι. Μέσω υπολογιστή. Ναι. Αυτό ήταν μια καινούργια εμπειρία. Κάτι διαφορετικό. Ήταν μια καινούργια εμπειρία. Ωραία. Μια καινούργια εμπειρία που δεν την άκουσα. Πέρυσι και πρόπερσι κάνατε μάθημα μέσω WebEx. Πώς ήταν η εμπειρία σου. Όχι και τόσο καλή, πολλά κενά, όχι και τόσο καλό μάθημα. Δεν είχα εμπειρία γιατί κυρίως κοιμόμουνα. Αλλά όσο μπαίναμε, οι καθηγητές μπορώ να πω ότι προσπαθούσαν να κάνουν κάτι, αλλά δεν καταφέρνανε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Και γενικά γιατί και τα παιδιά κοιμόμασταν, οπότε δεν θα την έλεγα πολύ καλή. Ήταν απαίσιο. Βέβαια δεν υπήρχε μάθημα, δηλαδή απλά κοιμόμασταν μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα, σηκωνόμασταν, θα σας πω την πάσα αλήθεια. Σηκωνόμασταν, εγώ τουλάχιστον, και διάβαζα για τα ιδιαίτερά μου, για κάτι σημαντικό γενικά, για το σχολείο. Αυτά. Εγώ είχα ψήλο προσπαθήσει στις αρχές, φάση λίγο κατεύθυνση, μαθήματα. Δεν πέτυχε. Μετά από τον ένα μήνα απλά δεν. Και εγώ παρόμοια κατάσταση γενικά. Οι καθηγητές κάποιοι, για να είμαστε ειλικρινείς, το προσπαθούσαν. Αλλά αντικειμενικά δεν γίνεται να υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή δεν γίνεται. Προσωπικά, επειδή εγώ θέλω να περάσω κάπου προς πολυτεχνείο, θέλω να αφοσιωθώ στο μάθημα. Και λόγω WebEx δυσκολεύομαι υπερβολικά πολύ. Δυσκολευόμουν. Η εμπειρία μου ήταν αρνητική. Όλη την ώρα δυσκολίες και παρόμοια προβλήματα. Ήταν αρκετά κουραστική, είναι η αλήθεια, γιατί εντάξει, δεν είχα και τότε τα μέσα υπολογιστή, ας πούμε, και χρειάζονταν με το κινητό. Αλλά εντάξει, καλά ήταν γενικά. Κρατήσαμε καταρχήν την επαφή με τα παιδιά. Δεν τους χάσαμε τους μαθητές μας, τους ακούγαμε, δεν τους βλέπαμε βέβαια, αλλά τους ακούγαμε από την άλλη μεριά. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, του τύπου «Κυρία, δεν σας βλέπω σήμερα, κολλάει το ίντερνετ, κυρία, κολλάτε» κλπ. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν μ' άρεσε που λένε όλοι ότι κοιμόντουσαν και περνάγανε τέλεια, δεν πέρναγα καθόλου τέλεια, γιατί δεν με λυπήκε να μπω στο μάθημα και να μάθω τίποτα. Δεν μπορούσα να κάνω μάθημα έτσι καθόλου. Ναι, εγώ δεν διάβαζα, κοιμόμουν κάθε ώρα, έβαζα ξυπνητήρι 5 λεπτά πριν αλλάξει ώρα. Σε αυτούς που μας ρώταγαν μες στο μάθημα δεν έμπαινα. Είχα βγει σε πολλά μαθήματα από μόνιμα, από το Φεβρουάριο δεν έμπαινα καθόλου, είχαμε απουσίες. Ναι, εντάξει, δεν κάναμε μάθημα, καλά ήταν. Ήταν λίγο δύσκολο επειδή δεν τα καταλαβαίναμε, κολλούσε λίγο το WebEx, αλλά εντάξει. Ήταν λίγο, μας δυσκόλευε στα μαθήματα, ήταν δύσκολη χρονιά, δεν βλέπαμε τους φίλους μας, αλλά εντάξει. Πιστεύεις υπήρχε η κατάλληλη στήριξη κιόλας για τους καθηγητές που δεν ήξεραν κι αυτοί που πήγαν? Δεν το γνωρίζω. Δεν πάω να το ξέρω. Είχε πάρα πολλές δυσκολίες, ήταν πρωτόγνωρο, δεν το είχαμε ξαναζήσει, δεν είχαμε εκπαιδευτεί για κάτι τέτοιο. Όχι μόνο η δική μου εμπειρία, αλλά και πολλών άλλων συναδέλφων, ήταν, θα έλεγα, τρομακτική. Γνωρίζω συναδέλφους που κλαίγανε, κυριολεκτικά κλαίγανε, παίρνοντας τηλέφωνο ένας τον άλλον για να ρωτήσει πώς κάνει κάτι, πώς βρίσκει κάτι. Θα την χαρακτήριζα την εμπειρία ως με ρίχνουν στη θάλασσα, δεν ξέρω μπάνιο, αλλά αναγκάζομαι να χτυπηθώ για να μπορέσω να κολυμπήσω. Αυτό έγινε. Από εκεί και πέρα δούλεψα καλά, πιστεύω, με τους συναδέλφους. Δεν θα το έλεγα το ίδιο όμως και με τα παιδιά. Ήταν μια εμπειρία σχετικά πρωτόγνωρη. Νομίζω όμως ότι η φυσική διαζώση είναι άλλη εμπειρία, είναι αντικατάστατη, έτσι πιστεύω. Πιο ζωντανή. Εντάξει, δεν θυμάμαι και πάρα πολλά από το WebEx, γιατί τις πρώτες ώρες κοιμόμουν πιο πολύ. Είναι και λίγο πιο βαρετό από το μάθημα, γιατί. Πώς να το πω. Κάθεσαι και ακούς αυτό να μιλάει. Πήγε τα βρέφη. Και βαριέσαι, ας πούμε, αλλά πιστεύω πως είναι χειρότερο για το μάθημα επειδή δεν μαθαίνεις τίποτα. Αλλά εγώ το ευχαριστήθηκα, γιατί καθόμουν στο σπίτι για να έρχομαι σχολείο. Αρχικά ήταν δύσκολα, επειδή δεν είχαμε πολλή επικοινωνία. Υπήρχε πρόβλημα με το διαδίκτυο, αλλά στη συνέχεια το συνηθίσαμε. Ήταν όντως λίγο δύσκολη χρονιά, γιατί πολλές φορές δεν υπήρχε καλή σύνδεση και
πολλά πράγματα δεν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε τόσο εύκολα όσο μπορούσαμε να τα καταλάβουμε από κοντά. Δεν μπορούσαμε τόσο πολύ να βγαίνουμε με τους φίλους μας και να παίζουμε στα διαλύματα και ήταν πολύ διαφορετικά. Και ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που είδες εσύ προσωπικά, ας πούμε, στο WebEx? Νομίζω σε μένα ήταν το διαδίκτυο. Επειδή όλοι μπαίναμε την ίδια ώρα και γι' αυτό... Συχνό πρόβλημα με το ίντερνετ που ήταν είτε λόγω καθηγητών, είτε από τους μαθητές. Κολλάγανε, δεν ακούγανε κάποιοι, ενοχλάγανε εξωσχολικά άτομα χωρίς τη θέλησή μας. Την πρώτη χρονιά, στην πρώτη καραντίνα, η προσπάθεια των καθηγητών δεν ήταν επαρκής και δεν προσπαθούσαν καθόλου να γίνει μια σωστή δουλειά, δεν ασχολιόντουσαν καθόλου. Αυτό. Οι καθηγητές λες ότι δεν ασχολιόντουσαν αρκετά όσο έπρεπε? Ναι. Κατάλαβα. Δεν είχαμε καμία επαφή με τους μαθητές, με τους καθηγητές, δεν μιλάγαμε ένα τον άλλον καθόλου. Ότι δεν βρισκόμασταν, δεν βλέπαμε ένα τον άλλον από κοντά. Ναι. Αλλά κυρίως ότι δεν είχα την φυσική επαφή και με τους συναδέλφους και με τους μαθητές που μας δίνει χαρά. Αυτή η ζωντάνια της τάξης λείπει. Χάσαμε την επαφή, που εντάξει δεν μας χάλασε κιόλας, γιατί οι καθηγητές δεν είναι και πολύ στα καλά τους. Βέβαια, βγαίναμε, προσπαθούσαμε να βγαίνουμε. Αυτά. Υπήρχε κάποιο θετικό στοιχείο του WebEx? Θετικό είναι ότι κερδίζεις ώρες μετακίνησης. Ώρες μετακίνησης κερδίζεις, δηλαδή 8 η ώρα ξεκινάς, 8 η ώρα, 8 παρά 10, ας πούμε, από αυτή την άποψη. Είναι ανεξάρτητα καιρικών συνθήκων, είτε χιονίζει είτε με βροχή, μπορείς να είσαι στο σπίτι σου. Εδώ στην Αθήνα βέβαια δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα τόσο έντονο, αλλά αν αναλογιστούμε έτσι ορεινές περιοχές υπάρχουν. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν το χειμώνα να ερχόμαστε εδώ με τα μπουφάν και τα λοιπά και ήμασταν ζεστά στο σπίτι μας. Ναι, ότι εντάξει, μπορούσα και να κάνω και μια αντιγραφή άμα ήθελα. Okay. Στα διαγωνίσματα εντάξει, πιο εύκολα τα έστειλα κάπου και μπορεί να μου τα λύνανε. Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε για την ειλικρίνειά σου. Ναι. Στο έχω πει κιόλα. Okay. Δεν χρειαζόταν να ξυπνάω τις 7, ας πούμε, για να έρχομαι εδώ και ξύπναγα 8 και έμπαινα. Ότι ήμασταν άνετα στο σπίτι αυτό. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Okay. Το ότι κοιμόμασταν. Θετικό, ε. Το ότι κοιμόμουν. Α, και ότι προσπαθούσαν και με άλλα μέσα πέρα από πίνακα. Ότι μπήκαν στη διαδικασία οι καθηγητές να βρουν νέες μεθόδους. Βεβαίως. Γνωρίσαμε τα μηχανήματα λίγο περισσότερο όλοι οι συνάδελφοι. Γνωρίσαμε τεχνολογίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ήδη κάποιοι χρησιμοποιούσαν κάποιες πρακτικές εφαρμογές και αυτές πέρασαν και μέσα στο WebEx. Ότι είμαστε στο σπίτι και δεν χρειαζόταν να ξυπνάμε 7 το πρωί. Ναι, όντως, ότι μπορούσαμε να κοιμηθούμε λιγάκι περισσότερο και να ξυπνήσουμε το μεσημέρι, ας πούμε, ή πιο μετά και να μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα το πρωί, να διαβάσουμε τα μαθήματά μας και τέτοια. Τι σας άρεσε πιο πολύ από όλο αυτό? Φύσεις, ναι. Να παίρνω. Μ' άρεσε επειδή μπορούσα να κλείνω κάμερα και να κάνω ό,τι θέλω. Ότι μπορώ να κλείνω και τα μικρόφωνα, αν θέλω. Ότι τρώγαμε την ώρα του μαθήματος και αυτό. Τέλεια. Λέει, ήταν πολύ καλύτερα από το σχολείο, δεν κάναμε μάθημα. Πολύ ξεκούραστα. Βγες χρόνο για το φροντιστήριο. Εσύ τι, ας πούμε, υπερτερεί αυτό το μάθημα, το οποίο γίνεται live, με τον παραδοσιακό τρόπο? Γιατί μπορεί κάποιος να πετάξει κάτι μες στο μάθημα και να αρχίσουμε να συζητάμε και να μιλάμε και να λέμε και για άλλα πράγματα εκτός από το μάθημα που είναι εξίσου σημαντικά για τη ζωή μας. Υπήρχε κάτι που σου έλειπε κατά τη διάρκεια που γίνονται το μάθημα μέσω WebEx? Νομίζω οι συμμαθητές. Γι' αυτό. Και οι στιγμές. Αυτά που κάναμε στη τάξη και γενικά η γυμναστική και ναι. Το live είναι πιο ωραίο, είναι αλήθεια, γιατί εντάξει, μετά από ένα μήνα θα είναι πολύ πιο κουραστικό στο WebEx. Ενώ live, εντάξει, μιλάς και γενικά με τα παιδιά με συντάξει, με άλλους, αν στα διαλύματα, είναι πολύ κουραστικό γενικά. Πιο πολύ εδώ χρειάζεσαι να συμμετέχεις στο μάθημα, ενώ στο WebEx πιο πολύ απλά μιλούσε ο δάσκαλος, συνέχιζε. Δηλαδή νιώθατε ότι κάποιες φορές ήταν απλά μόνοι σας? Ναι. Και επειδή θα καταθέσω και μια άλλη εμπειρία, είμαι και μαμά 4 παιδιών, πολύ οικείο μέχρι πανεπιστήμιο. Και έμπαινα πολλές φορές στο δωμάτιο των παιδιών και έβλεπα στο λάπτοπ έναν καθηγητή να μιλάει. Έλεγα, κακό μοιραία μου κι εσύ, σαν και εμένα τα λες μόνος σου και μόνος σου τα ακούς. Δική μου την εμπειρία ότι εξαρτάται και από τη φύση του κάθε μαθητή.
οι καλοί μαθητές, αυτοί που είχαν στόχοι, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές πήραν αρκετά πράγματα και από το WebEx. Οι μαθητές οι οποίοι και μέσα στην τάξη μπορεί να ήταν κάπως πιο αφηρημένοι, πιο, που θέλαν παρακίνηση, νομίζω με το WebEx ήταν ακόμα πιο αρνητικοί. Χάνεις τη διαδικασία της επιτήρησης, τη φυσική παρουσία, που μπορείς να πεις «Γιώργο, δεν σε βλέπω καλά, τι κάνεις». Από αυτή την άποψη, πίσω από μια οθόνη και χωρίς κάμερα, και χωρίς κάμερα δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς πώς είναι ο κάθε μαθητής, χάνει δηλαδή το προσωπικό στοιχείο. Γιατί δεν αναπληρώνεται με τίποτα η διαζώσης εκπαίδευση και η δυνατότητα να βλέπεις τους μαθητές σου στα μάτια. Υπήρχε κάτι, ας πούμε, που έμαθες μέσα από όλη τη διαδικασία αυτή ότι που δεν είχες δει παλιότερα, ας πούμε, κάτι που συνειδητοποίησες? Κάτι να έμαθα. Ναι, το ότι υπάρχει θέληση αλλά δεν υπάρχουν τα μέσα. Τι εννοείς? Δηλαδή προσπαθούσαν, αλλά εντάξει, δεν ήταν αρκετά καλή το τέτοιο, η πλατφόρμα. Κάποιο δίδαγμα, ας πούμε, ότι σε σύγκριση με το live μάθημα? Όχι, να πω την αλήθεια, τίποτα το ιδιαίτερο. Όχι, δεν νομίζω. Αντιθέτως, το live μου έδινε να συνειδητοποιήσω πολλά πράγματα, να καταλάβω. Okay. Από αυτό όχι. Όταν δεν έχεις απέναντι πρόσωπα, παρά μόνο ονόματα, που πολλές φορές ανταποκρίνονται, πολλές φορές όχι. Τι να συνειδητοποιήσεις περισσότερο? Πιο εύκολα συμμετέχω στην τάξη παρά στο WebEx, γιατί δεν μου έρχεται να συμμετέχω εύκολα στο WebEx. Okay. Δεν είχαμε εκπαιδευτεί, δεν είχαμε προετοιμαστεί όσο πρέπει. Νομίζω τώρα, εύχομαι να μην χρειαστεί φυσικά, αλλά νομίζω ότι όσοι είχαν αυτή την εμπειρία και παρακολουθήσαμε για κάποια σεμινάρια, νομίζω ότι θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι την επόμενη φορά. Εύχομαι όμως να μην χρειαστεί πάλι λίγο. Ότι είναι σημαντικό να υπάρχει επαφή ανάμεσα στο μαθητή και στον καθηγητή αυτό, το οποίο χάθηκε μέσα του WebEx. Ότι χωρίς το σχολείο η ζωή κυλά πολύ πιο ωραία, γιατί το σχολείο είναι πραγματικά χάσιμο χρόνου. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου υπερβολική. Ό,τι θέλεις πες. Ελεύθερα μιλάμε. Το σχολείο δεν πραγματικά στην Ελλάδα δεν βοηθάει καθόλου. Και χωρίς να πηγαίνεις σε κάποιο φροντιστήριο ή σε κάποιο ιδιαίτερα, δεν θα περάσει πουθενά. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι. Δηλαδή νιώθω ότι δεν σας βοηθάει καθόλου ή δεν είναι χρήσιμη. Είναι λίγο συμπληρωματικό, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει παιδί το οποίο να μπορεί να δώσει πανελλήνιες να γράψει καλά χωρίς το φροντιστήριο. Δεν γίνεται αντικειμενικά. Οι ώρες είναι τόσο λίγες. Κρίνεται, δεν συγκρίνεται. Αρχικά δεν βγαίνει ύλη. Βγάζουν ύλη στο σχολείο. Ακριβώς. Έχουμε ένα βιβλίο ιστορίας τέτοιο και το βγάζουν μόνο στο χρόνο της τρίτης λυκείου. Και δεν βγαίνει αντικειμενικά. Χρειαζόμαστε να ξανακάνουμε αυτή τη διαδικασία του WebEx. Θα υπήρχε κάτι που θα ήθελες οπωσδήποτε να βελτιωθεί? Και αν είναι, τι θα ήθελα? Η ποιότητα. Σύνδεση. Και... ναι. Δεν ξέρω, να μην κολλούσε πολύ, να ήταν πιο εύκολα τα μαθήματα. Μπορεί να ήταν καλύτερο, ας πούμε, να ολοκληρωθούν με λίγο περιθώριο ακόμα. Δηλαδή να δώσουν κάποια μαθήματα από την έκτη τάξη ή να πράγματα της πέμπτης, για να ολοκληρωθούν και οι δύο χρονιές. Αν σας λέγανε ότι από εδώ και πέρα θα γίνεται το σχολείο μόνο μέσω WebEx, τι θα θέλετε οπωσδήποτε τύπου να αλλάξει από εδώ και πέρα? Να κάνουμε καταρχάς φροντιστήριο κανονικά, σχολείο μέσω WebEx. Κανένα πρόβλημα. Αυτό θα ήταν τέλειο. Θα θέλω... πιο λίγες μέρες, πιο λίγες ώρες βασικά. Πιο λίγες ώρες, όχι τόσο πολύ όπως ήταν. Αυτό είναι πολλές οι ώρες δηλαδή στον υπολογιστή. Ναι. Μάλιστα. Μετά και πιο λίγες ώρες, γιατί εγώ τα κάνω μάθημα ή δεν μπαίνω σε αυτή τη δασκάλα που έχουμε ή έλτρω στο μάθημα. Οπότε αυτό θέλω να αλλάξει. Να υπάρχει αποτέλεσμα. Ξυπνούμε λίγο αργότερα. Ναι. Δηλαδή αν ξυπνούμε. Ναι. Δεν λέω να ξυπνάμε το μεσημέρι. Να ξυπνήσουμε τουλάχιστον 11. 10, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Έτσι δεν κάνουμε. Εδώ το πρωί δεν λειτουργεί κανείς. Δεν κάνουμε και κατά τη ζωή μας το μεσημέρι. Οπότε μπορεί να κρατήσει το σχολείο λίγο περισσότερο. Καταρχάς να βελτιωθεί το WebEx. Να μην πέφτει κάθε λίγο και λιγάκι το σύστημα. Εντάξει, ανοιχτές κάμερες δεν θα ήθελα, αλλά θα βοηθούσαν. Αυτά πάνω κάτω. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε πολύ, Παρασκευή. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Βαλεντίνα. Γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κοριτσιά. Για την ειλικρίνεια και για όλα. Ευχαριστούμε. Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Τέλεια.